Ανδρέα Θεοφάνους. Κύριε Θεοφάνους, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είδαμε και ένα άρθρο σας για αυτά τα θέματα. Λέτε ότι είναι πρωτοφανής αυτή η κρίση στον τομέα της υγείας, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δεν είναι μόνο στον τομέα της υγείας, είναι και στον χώρο της οικονομίας και είναι η μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που αντέδρασε μεν, αλλά θα έπρεπε να κάνει περισσότερα, όπως είναι για παράδειγμα το ευρωομόλογο, για το οποίο γίνεται λόγος από πολλούς. Πέστε μας εσείς. Θα τα σχολιάσουμε ένα-ένα. Λοιπόν, αυτή η υγειονομική κρίση είναι πρωτοφανής. Έχει σταματήσει την κανονικότητα και πέραν των θυμάτων και των προβλημάτων σε σχέση με αυτή καθ' αυτή την υγειονομική κρίση, υπάρχουν και άλλες παρενέργειες. Στον δε οικονομικό τομέα μιλούμε για παράλυση πολλών τομέων της οικονομίας. Όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, εκείνο που έλεγαν οι πλήστοι αναλυτές ήταν ότι αυτή η κρίση θα είναι χειρότερη από αυτήν του 2008, που άρχισε το 2008. Στην πορεία ακούμε σχόλια και αναλύσεις οι οποίοι παραπέμπουν ότι δυστυχώς είναι η χειρότερη από το 1929, από το μεγάλο κράκ. Άρα είναι χειρότερη και από αυτή του 2013. Βέβαια, είναι. Είναι χειρότερη. Τώρα, πώς αντέδρασαν οι διάφορες χώρες? Υπήρχαν διάφορες αποφάσεις. Δηλαδή, αν πάρουμε τρεις μεγάλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Αυστραλία, να δούμε τι έκαναν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Τραμπ, με τη στήριξη και των δύο κομμάτων, πέρασε το αστρονομικό ποσό των 2-3 εκατομμυρίων για να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις, να δώσει κάποια τόνωση στην αμερικάνικη οικονομία και ταυτόχρονα να αποφύγει την πολιτική της καμένης γης. Το ίδιο και στην Βρετανία λήφθησαν πάρα πολλά μέτρα. Ένα από αυτά το οποίο θέλω να επαναλάβω, το έχω γράψει και επαναλάβει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες, είναι ότι η Βρετανία αποφάσισε να δώσει το 80% των μισθών των εργαζομένων, νομένου ότι οι εργοδότες θα καταβάλουν το υπόλοιπο 20% για τρεις μήνες. Είναι για όλους τους εργαζόμενους? Για όλους. Και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα? Βέβαια. 80% για τρεις μήνες. Για 20% να το... Για τρεις μήνες. Καταβάλουν οι εργοδότες για τρεις μήνες. Ταυτόχρονα ενισχύει διάφορους τομείς. Στην Αυστραλία έγιναν ανάλογα μέτρα με εκατομμύρια δολάρια και πάλι. Εκεί πέρα θέλουν να καλύψουν μισούς κλιμακωτά μέχρι το 6 μήνες περίπου. Λοιπόν, αυτές ήταν οι τρεις χώρες και είμαι σίγουρος ότι και στις δύο μεγάλες χώρες, στις ΗΠΑ και στην Βρετανία, δεν ήταν μόνο δημοσιονομική επέκταση, δηλαδή με θέμα δανεισμού, αλλά ήταν και το τύπωμα νεοχρήματος. Να σχολιάσω το θέμα του τύπωματος του νεοχρήματος. Η οικονομική θεωρία λέει ότι σε πολύ εκτεκτές περιπτώσεις όχι μόνο επιτρέπεται, ενδεχομένως επιβάλλεται. Και δεν δημιουργούνται αποσταθεροποιητικοί κίνδυνοι από το τύπωμα νέου χρήματος όταν η οικονομία βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων. Στην κανονικότητα όμως, όταν υπάρχει κανονικότητα, δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε ανάγκες με τύπωμα νέου χρήματος, διότι είναι αποσταθεροποιητικό, είναι πληθωριστικό. Αλλά σε τέτοιες καταστάσεις, να μην το κάνεις είναι αποσταθεροποιητικό. Έρχομαι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Έγινε διάλογος, μιλούσαν ηγέτες χωρών όπως ο Σάντσες της Ισπανίας και ο Κόντε της Ιταλίας, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως ο πρόεδρος του OECD. Μιλούσαν ότι έφτασε η στιγμή η Ευρώπη να προχωρήσει σε ένα νέο Marshall Plan, ένα νέο New Deal. Καλλιεργήθηκαν προσδοκίες, αλλά υπήρχε μια μεγάλη άρνηση της Γερμανίας να προχωρήσει σε αυτήν την κατάσταση. Ούτε ήθελε καν το ευρωομόλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την απόφαση που λήφθηκε χθες στο Eurogroup, πέμπτη βράδυ, που λήφθηκε στο Eurogroup, ο Σπίγκελ κατηγόρησε το έγκυρο γερμανικό περιοδικό, κατηγόρησε τη Μέρκελ για στενομιακιά και δειλία. Το να προερχόταν αυτή η κριτική από εκτός Γερμανίας θα μπορούσε κάποιος να το σχολιάσει επίκυλο τρόπο. Έρχεται μέσα από το γερμανικό βαθύ κράτος, μέσα από το γερμανικό κατεστημένο σε αυτή η κατηγορία. Θέλω επίσης να προσθέσω το εξής.
η Λαγκάρτ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 1,5-3 εκατομμύρια ευρώ για να τονωθούν οι οικονομίες, για να μην υπάρχουν τόσο αρνητικές συνέπειες, ούτως ώστε με την επανεκκίνηση να μην... οι χώρες να μην έχουν να αντιμετωπίσουν καμένη γη. Κύριε Θεοφάνος, αν μου επιτρέπετε, επειδή ο πολλής κόσμος μπορεί να μην τα καταλάβει αυτά τα οικονομικά, έχει ληφθεί απόφαση για στήριξη των χωρών της Ευρωζώνης από κάποια ταμεία. Ωστόσο, υπάρχει η θέση ότι έπρεπε να εκδοθεί ευρωομόλογο. Γιατί θα ήταν καλύτερη η λύση έκδοση ευρωομόλογου, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Είναι δύο πράγματα. Πριν φτάσω στο ερώτημά σας, είναι ότι αντί για 500 δισεκατομμύρια που εγκρίθηκαν, θα έπρεπε να ήταν πολύ περισσότερα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, το θέμα του ευρωομολόγου έχει να κάνει με το πώς επηρεάζουν οι εθνικές οικονομίες σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Εγώ προσωπικά είχα δηλώσει, είχα αναφερθεί και είχα σημειώσει ότι ούτε καν το ευρωομόλογο αρκεί. Διότι το ευρωομόλογο, όταν γίνει, ο χρέος βαρύνει όλους. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη χώρα που θα πάρει τα συγκεκριμένα χρήματα. Είχα τονίσει ότι πέραν του ευρωομολόγου, το οποίο θα άνοιγε μια νέα διάσταση στην δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης και τη δυνατότητα στήριξης συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, επιχειρήσεων, εργαζομένων κ.ο.κ. Είχα μιλήσει ότι σε πολύ ακραίες περιστάσεις, όπως είναι αυτή η σημερινή, το τύπωμα νέου χρήματος και η ευθεία χρηματοδότηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων θα διευκολύνει τις χώρες, ούτως ώστε τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος να είναι χαμηλότερο από ό,τι θα ήταν διαφορετικά. Η Μέρκελ επέμενε, θα πάρετε όσα λεφτά θέλετε, αλλά θα υπάρξει δημοσιονομική προσαρμογή, είπε σε κάποιο στάδιο. Μα όλοι γνωρίζουμε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι αρετή, αλλά σε καταστάσεις της κανονικότητας ακολουθούμε τέτοιες γραμμές. Αλλά σε μια μεγάλη κρίση, η προτεραιότητα είναι οι ανθρώποι, είναι να προστατεύσουμε θέσεις απασχόλησης, να προστατεύσουμε επιχειρήσεις ούτως στην επομένη της κρίσης να μπορούν να εργοδοτούν ανθρώπους, να στρίξουμε τομείς όπως της υγείας πολύ περισσότερο τη δεδομένη στιγμή. Και επ' αυτού θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι οι υποδομές υγείας στις πλήστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού βρέθηκαν ενώπιον αυτής της κρίσης με μια ανεπάρκεια, είχε να κάνει με το γεγονός ότι αποψηλώθηκαν, υποβαθμίστηκαν με το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο προέφθηκε από την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια και από άλλες καταστάσεις. Ναι, κύριε Θεοφάνος, αν μου επιτρέπετε, αυτό ενδεχομένως να δείχνει και τα βαθύτερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χώρα βλέπει πλέον, όπως η Γερμανία λέει, η οικονομία δική μου είναι σε καλά επίπεδα, δεν θέλω να ρισκάρω και βλέπω το εθνικό συμφέρον αντί το γενικότερο συμφέρον. Επί τούτου έχω δύο σχόλια να κάνω. Το θέμα της αλληλεγγύης, ενώ ρητορικά είναι εκεί, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε. Άλλωστε, πώς συμπεριφέρθηκα ιδίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι Ευρωπαίοι εταίροι κατά τη διάρκεια της κρίσης? Εγώ λέω ότι είχαμε προβλήματα, υπήρχαν εντογενή προβλήματα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και έπρεπε να προχωρήσουμε σε εξυγένση. Αλλά εκείνο που εδόθηκε και σε Ελλάδα και σε Κύπρο δεν ήταν για εξυγένση, ήταν περισσότερο, το είδα ως τιμωρητικό. Και τότε είχα ασκήσει σκληρή κριτική, αν θυμάστε, και θεωρήθηκε ότι οι θέσεις αυτές ήταν υπερβολικές. Σήμερα ήρθε το ίδιο το Eurogroup την Πέμπτη το βράδυ και είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε ό,τι θα έπρεπε να κάνει. Μια έμμεση παραδοχή, όχι έμμεση, μια ξεκάθαρη παραδοχή ότι οι πολιτικές τους ήταν λασσασμένες. Τώρα, στη συγκεκριμένη συγκυρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκασε, ήταν ένας χώρος όπου υπήρχε μια σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Συμβαίνει και σε μια χώρα και σε μια πόλη και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι έκπληξη. Εκείνο το οποίο είναι εκπληκτικό είναι ότι πολλές φορές οι πολιτικές που ακολουθούνται δεν προωθούν τα καλύτερα συμφέροντα και της Ένωσης ως οντότητας αλλά και των χωρών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έχω γράψει αυτό, είναι ότι η γερμανική πολιτική όχι μόνο τίνει να υποσκάψει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τέλος της ημέρας
ημέρας, αν δεν διαφοροποιηθεί, μπορεί να υποσκάψει τα ίδια τα γερμανικά συμφέροντα. Διότι σχεδόν 50% του γερμανικού ΑΕΠ, του γερμανικού εθνικού εισοδήματος, πηγάζει από εξαγωγές. Μάλιστα. Πώς θα μπορούν να διατίθενται τα γερμανικά προϊόντα όταν φτωχοποιηθούν οι κοινωνίες και όταν περάσει πλέον σε ολόκληρη τον Ευρωπαϊκό Νότο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ένας γερμανικός συνεγεμονισμός αντί μια ηγετική καθοδήγηση της Ένωσης προς όφελος όλων των χωρών περιλαμβανομένων και της Γερμανίας. Μάλιστα. Με αυτά που μας λέτε τώρα, σωστά λοιπόν κινήθηκε η Κυπριακή κυβέρνηση, βγαίνοντας τσιπροληπτικά και χωρίς να περιμένει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αγορές για δανεισμό και με τη λήψη άλλων μέτρων για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση που δεν ξέρουμε ακόμη πόσο θα διαρκέσει. Πώς κρίνετε τις κινήσεις της κυβέρνησης και τα μέτρα που λαμβάνετε? Έχω πει κατ' επανάληψη ότι σωστά προέβη σε δανεισμό, σωστά προσπαθεί να στηρίξει διάφορους τομείς της οικονομίας. Ασφαλώς τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχω ακούσει ταυτόχρονα από διάφορους χώρους μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι ενώ κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση θα μπορούσαν να ήταν και καλύτερα. Παραδείγματος χάρη μου έχει λεχθεί από διάφορους διευθυντές ή ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι και αυτοί ήδη θα έπρεπε να είχαν βοήθεια, όχι μόνο τους υπαλλήλους. Δηλαδή, εφόσον καταβάλουν κοινωνικές ασφαλίσεις και αυτοί να στηριχτούν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Και αυτό το λέω ως μόνο ένα παράδειγμα. Και δεν το λέω υπό τη μορφή κριτικής. Το λέω, έχω πει ότι είναι τα μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εκείνο το οποίο είναι μπορούμε να επεξεργαστούμε και σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ούτως ώστε να καλυφθούν επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, αυτοεργοδοτούμενοι και συγκεκριμένοι τομείς και ευάλωτες ομάδες, ούτως ώστε όταν θα είμαστε έτοιμοι με την επανεκκίνηση, η οποία παρελθόντως σημειώνω, υπογραμμίζω ότι θα είναι σταδιακή, δεν θα είναι άμεση από τη μια μέρα στην άλλη, να μην υπάρχει μπροστά μας καμένη γη. Μάλιστα. Και βεβαίως μπαίνει και ένας ευρύτερος προβληματισμός. Έχουμε σε μεγάλο βαθμό εξάρτηση από τον τουρισμό και ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά την οικονομία. Το λέμε, αλλά δεν γίνεται τίποτε. Πάλι στον τουρισμό επιστρέφουμε. Κύριε Φιλίππο, έχετε θίξει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή, δεν είναι κακό που ο τουρισμός... Δεν είπαμε ότι είναι κακό, αλλά θα πρέπει να δούμε και τους άλλους τομείς. Εκείνο το οποίο έλεγα είναι, εκ των πραγμάτων, η Κύπρος ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας, μεταξύ άλλων, ένας τουριστικός προορισμός. Θα μπορούμε να εμβαθύνουμε το προϊόν μας, να το διευρύνουμε και να το εμβαθύνουμε, αλλά ταυτόχρονα εκείνο το οποίο θέλω να δείξω με αφορμή την ερώτησή σας είναι το γεγονός ότι από το 2012-2013 που είχαμε τη μεγάλη κρίση τότε και σχεδόν την κατάρρευση της οικονομίας μέχρι σήμερα, ενώ υπήρξε τα τελευταία χρόνια ανάκαμψη ψηλή ρυθμή οικονομικής μεγέννησης, εν τούτης δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο υπόδειγμα, οικονομικό υπόδειγμα, το οποίο να δει δομικά την ενθάρρυνση νέων τομέων, να έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Διότι σε ένα μεγάλο τομέα, σε ένα μεγάλο βαθμό, είχαμε οικονομική μεγέννηση, αλλά όχι δεν είχαμε την ανάλογη διεύρυνση, δημιουργία θέσεων απασχόλησης που να απορροφούν τους νέους μας, τους ορφωμένους κ.ο.κ. αλλά και όλους τους Κυπρίους πολίτες. Άρα είχαμε το θέμα της ανεργίας και οι αριθμοί σε σχέση με την ανεργία μειώθηκαν διότι είχαμε ένα μεγάλο αριθμό συμπατριωτών μας που έμειναν στο εξωτερικό. Άρα αυτή η κρίση θα πρέπει να μας προβληματίσει και ταυτόχρονα να πάμε στην επόμενη μέρα κοιτάζοντας να οικοδομήσουμε ένα ολοκληρωμένο οικονομικό μοντέλο το οποίο να λαμβάνει υπόψη όλους σημαντικούς παράγοντες. Και ταυτόχρονα, βλέποντας και αυτό που έχετε επισημάνει και εσείς προηγουμένως, ότι στο τέλος της ημέρας τα εθνικά συμφέροντα, τα κρατικά συμφέροντα διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο, θα πρέπει και εμείς να απαλλαγούμε κάποιες φορές σε όλα τα επίπεδα από κάποιες ψευδεστήσεις. Και γιατί το λέω αυτά, τα τελευταία χρόνια, όταν μιλούσε κάποιος για τη σημασία του έθνους, για τη σημασία του κράτους κ.ο.κ., θεωρείται ότι ήταν πάλι ομοδίτης. Ήταν τεμοντέ αυτή η ιδέα. Λοιπόν,
παράγοντας στην διεθνή σχέση. Ότι πρέπει να στηρίζεσαι στο κράτος σου, άρα πρέπει να το ενισχύσεις και να το καταστήσεις αποτελεσματικό. Διότι μόνο το κράτος μπορεί, μάλλον το κράτος έχει τον πρώτο λόγο στην προάσπιση των συμφερόντων και των στόχων των πολιτών, των οντοτήτων που βαρτίζουν και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Είναι μεγάλο αυτό το θέμα που ανοίξαμε. Θα το πούμε, θα το δείξουμε με μια άλλη ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θοφάνος. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φιλίππου.